Ανδρέα Παπακοσταντίνου, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Παπακοσταντίνου. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Τώρα, μετά τις συναντήσεις αυτές που γίνανε τις αλλεπάλληλες στο Προεδρικό, ναι. Γιατί φαίνεται ότι το έχει πάρει πάνω του ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, γίναμε σοφότεροι, αλλάζουμε πράγματα, αλλάζει φιλοσοφία. Το μπαλάκι πάντως της διαπραγμάτευσης πλέον πέφτει πάνω σας. Όχι, όχι. Κύριε Δημητρόπουλε, πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο ποια είναι τα επόμενα βήματα για να μην δώσουμε λαθασμένες εντυπώσεις. Mm-hmm. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Υπουργός ήταν ξεκάθαροι και φυσικά και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι ξεκάθαρος ότι η όποια διαβούλευση, η όποια συζήτηση θα γίνει στη βάση του συγκεκριμένου νόμου και στη βάση των συγκεκριμένων αρχών. Εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και δεν υπάρχει συζήτηση οποιαδήποτε περίπτωση απόκλησης από αυτές τις αρχές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι πόρτες του οργανισμού είναι πάντοτε, το τονίζω, πάντοτε ανοιχτές και στους γιατρούς που δεν έχουν συμβληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας, διότι ναι, έχουμε να μάθουμε από τους γιατρούς μας, μπορούν να μας βοηθήσουν στα πρωτόκολλα, μπορούν να μας βοηθήσουν σε πολλά πράγματα που μπορούμε να βάλουμε για να προστατεύσουμε το σύστημα και να κάνουμε καλύτερο. Πάντοτε έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, πάντοτε θέλουμε τη συνεργασία, αλλά οι βασικές αρχές του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι εκεί και είναι διαπραγμάτευση. Τώρα να ρωτήσω κάτι κύριε Παπακοσταντίνου, τι αλλάζει δηλαδή ούτως ώστε να ευελπιστείτε ότι θα έχετε αποτέλεσμα στις συναντήσεις που θα γίνουν με τους ιδιώτες γιατρούς και τα νοσηλευτήρια, τι θα αλλάξει ή περιμένετε να αλλάξουν θέση η άλλη πλευρά? Κύριε Δημητρόπουλε, και εδώ θα πρέπει να δώσουμε τη σωστή εικόνα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου συμμετέχει στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Και πρέπει να σας υπενθυμίζω επίσης ότι τις τελευταίες ειδικά δύο εβδομάδες η συμμετοχή των ειδικών γιατρών από τον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό. Ναι. Συνεπώς, εμείς βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, είναι το Γενικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε ότι έχει περάσει το μήνυμα ότι το Γενικό Σύστημα Υγείας ήρθε εδώ και θα μείνει. Mm-hmm. Και απλώς χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται καλύτερη συνεργασία, ώστε να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Και φυσικά θα διαβουλευτούμε με όσα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν το όραμα της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι πέραν του ΟΚΙΠΗ, ήδη κάποια ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα και όπως και στην πρώτη φάση ξεκινήσαμε έτσι δειλά-δειλά, αλλά τώρα αυξάνονται σημαντικά οι επιλογές. Αυτό θα συμβεί και στη δεύτερη φάση. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Παπακοσταντίνου. Αυτό ισχύει το γεγονός ότι μπορούν να αλλάξουν, προσωπικό γιατρό οι ασθενείς μετά από την παρέλευση τριμήνου? Έχετε δίκιο ότι μόλις χθες έχει αποφασιστεί αυτό. Δεν γνωρίζω πώς το έχετε μάθει. Μάλιστα. Τόσο σύντομα. Ένα πουλάκι μας το σφύριξε, ναι. Εντάξει, το επιβεβαιώνω ότι από την 1η Οκτωβρίου. Μάλιστα. Θα γίνουν τέτοιες ρυθμίσεις ώστε μέχρι τις 31 Δεκάτου αυτού του χρόνου θα μπορεί κάποιος με το να έχουν περάσει 3 μήνες αντί 6 να μπορεί να αλλάξει τον προσωπικό του γιατρό. Μάλιστα. Αυτό γίνεται μετά και από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, επειδή υπήρχε έτσι ανησυχία ότι κάποιοι δικαιούχοι έχουν εγκλωβιστεί σε κάποιους προσωπικούς γιατρούς που ίσως διαφάνηκε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τέτοιο μεγάλο αριθμό ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Συνεπώς, θα δώσουμε την ευχέρεια στους δικαιούχους, εάν νιώθουν ότι έχουν εγκλωβιστεί, να κινηθούν σε κάποιον άλλον προσωπικό γιατρό. Αυτό θεωρούμε ότι θα ευθαρρύνει και κάποιους άλλους γιατρούς οι οποίοι σκέφτονται να συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας και θεωρούμε ότι είναι έτοιμοι να συμμετέχουν. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία και για αυτούς να μπορούν να προσελκύσουν κάποιους ασθενείς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον ΠΙΣ, φίλες και φίλοι. Θα πάμε στο Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.